Τα περίπτερα, τα οποία αποτελούν ένα απόσπαστο στοιχείο της ελληνικής κουλτούρας, μετρούν πάνω από έναν αιώνα στην καθημερινότητά μας και δυστυχώς τείνουν να εξαφανιστούν. Εμφανίστηκαν αμέσως μετά την πρώτη ήττα του ελληνικού κράτους στο Ναύπλιο και λίγο μετά ήρθαν στην Αθήνα. Πόσοι από εμάς όμως ξέρουμε την ιστορία τους? Η λέξη περίπτερο προέρχεται από την αρχαία λέξη περίπτερος, που προσδιορίζει έναν ναό περιστοιχισμένο από κίονες. Το πρώτο περίπτερο στην Αθήνα στήθηκε στην οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911. Μέτρησε 88 χρόνια ζωής, καθώς τον Οκτώβριο του 1997 το κατάπιε ο Μητροπόντικας. Μέχρι το 1922 όλα τα περίπτερα της χώρας παραχωρήθηκαν στην Πανελλήνιον Ένωση Στραυματιών Πολέμου 1912-1921 από το Υπουργείο Περιθάλψεως ως ελάχιστη μορφή βοήθειας για τη λειτουργία και οικονομική αποκατάσταση τραυματιών και αναπήρων πολέμου. Δεν μπορούσαν ούτε να πουληθούν, ούτε και να μεταβιβαστούν. Το 1934 ο Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε το περίπτερο με το όνομα Μινιών, αρχικά στην οδό Σταδίου και μετά στην Αιώλου 104. Για πρώτη φορά κλείνει τις δύο πλαϊνές πτέρυγες του περιπτέρου και τις μετατρέπει σε βιτρίνες, όπου εκθέτει διάφορα είδη, στυλό, γυαλιά, είδη ξυρίσματος κτλ. Αυτό έμελε να γίνει ο προπομπός του πολυκαταστήματος Μινιών. Από το 1940 στα περίπτερα ξαναπολύνται ζαχαρόδι και αναψυκτικά, πορτοκαλάδες και γκαζόζες, φιλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου και κανέλας και αργότερα οι σοκολάτες. Σιγά σιγά απέκτησαν αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, κάτι που λειτουργήσε στην αρχή ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός για να εξασφαλίζει το κράτος έσοδα από την πώληση του καπνού. Με την έλευση των τηλεφώνων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την εσωτερική μετανάστευση που σημειώθηκε κατά τη δεκαετία του 50 και του 60, καθώς δεν υπήρχαν και τηλέφωνα στα σπίτια, τα περίπτερα έγιναν τα βασικά εργαλεία για την επικοινωνία με συγγενείς και φίλους στους τόπους καταγωγής. Μπήκε μέσα. Τι ήθελες, θα ξαπλώσεις στα σκαλοπάτια? Όπως έλεγε και ο κόσμος τότε, οι περιπτεράδες ξέρουν περισσότερα για τη γειτονιά από τους πάντες, γιατί ακούν τα πάντα. Ας ευχηθούμε λοιπόν αυτή η ελληνική πατέντα να υπάρχει και τους επόμενους αιώνες.